Η δική μας η θέση και σε μια δεύτερη του συνέντευξη το διευκρίνησε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να έχουμε λυμμένα τα χέρια. Ισχυρή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοδύναμη κοινοβουλευτικά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, κύριε Σκουρλέτη, ναι, να αναγκαστείτε να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα. Με μνημονιακές δυνάμεις αποκλείεται. Όχι, εκεί τι θα κάνετε. Μα ο κύριος Μητρόπουλος είπε ότι αν δεν έχετε αυτοδυναμία. Μέση όρη στην εφαρμοζόμενη πολιτική μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοδύναμης είτε συμμαχικής με τη μνημονιακή πολιτική, δεν υπάρχουν. Να είμαστε απόλυτα σαφείς. Άρα ο κύριος Μητρόπουλος είναι εκτός γραμμής. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μητρόπουλος είπε αυτό το οποίο του αποδίδεται. Τι είπε τότε? Εν τη ρήμη του λόγου δεν μπορεί οτιδήποτε. Το διευκρίνησε ο ίδιος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο. Ίσα-ίσα σε όλους τους τόνους ξέρετε τι έχουμε πει. Και εδώ μας έχετε κατηγορήσει μάλιστα για αυτό το πράγμα. Έχουμε πει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ξεκινάει από ένα βήμα το οποίο είναι η κατάργηση του μνημονίου. Η ακύρωσή του. Το ξύλωμα των εφαρμοστικών νόμων. Αυτό το οποίο δεν κάνει η κυβέρνηση λέγοντάς μας ότι φεύγει από το μνημόνιο. Πώς φεύγουμε από το μνημόνιο αν δεν καταργείς ένα νόμο? Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα καταργήσετε ένα νόμο του μνημονίου? Και ποιος θα είναι αυτός? Όλα καλώς καμωμένα ήταν. Ο Πρωθυπουργός απάντησε. Λέει όλα καλώς καμωμένα και μάλιστα έπρεπε να τα έχουμε κάνει εδώ και 30 χρόνια. Έπρεπε εδώ και 30 χρόνια να έχει φτάσει η ανεργία των νέων στο 65%. Να έχουν μεταναστεύσει άνθρωποι, να κλείνουν οι επιχειρήσεις. Να εφαρμόσετε, να διαλύεται η δημόσια περιουσία. Αυτό κατάλαβα. Καλά, εντάξει. Θα εσείς, εσείς καταλάβατε. Μα αυτό είπε. Όλοι το κατάλαβαν αυτό. Αλλά πέστε μου, αυτές οι κόκκινες γραμμές πώς εξαερώνονται κάθε φορά? Πώς εξεφανίζονται κάθε φορά οι κόκκινες γραμμές? Δεν εξαφανίζεται τίποτα. Γίνεται, κύριε Σκουρλέτη, σκληρή διαπραγμάτευση. Η σκληρή διαπραγμάτευση είναι διαπραγμάτευση για το ποια μνημονιακά μέτρα, θα εφαρμοστούν. Για να σωθεί πραγματικά η χώρα. Για το ποια μνημονιακά μέτρα. Συζητάτε ή όχι την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν το συζητάτε για το lockout? Όχι, δεν το συζητάμε, δεν κύριε, την κατάργηση της απεργίας στην Ελλάδα. Συζητάτε για νέα μείωση των συντάξεων. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε για την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, η εφαρμογή του οποίου δημιούργησε αδιέξοδα στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό συνδικαλισμό. Να δομήσουμε θεσμούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς θεσμούς που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Όχι σε έναν παροχημένο συνδικαλισμό του 50, του 60 και του 70 που οδήγησε την Ελλάδα σε αδιέξοδο. Μεταξύ των άλλων.